Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω για τον βιντεοακτινοσκοπικό, ακτινοσκοπικό ή βιντεοακτινοσκοπικό έλεγχο κατάπωσης. Είναι μια λειτουργική εξέταση και όπως είπε η κυρία Παταρίδου, έχουμε πρώτα τον ενδοσκοπικό έλεγχο που γίνεται με το ενδοσκόπιο από τη μύτη και η άλλη εξέταση λειτουργική είναι ο ακτινοσκοπικός έλεγχος. Όταν κάνουμε κάποια εξέταση, πρέπει πάντοτε να διαλέγουμε, να ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε κάνοντας αυτήν. Γιατί, για το λόγο που τη κάνουμε και ποια εξέταση θα μας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη ευκολία. Ο βιντεοακτινοσκοπικός έλεγχος κατάπωσης είναι η πιο διαδεδομένη εξέταση στοματοφαραγικής κατάπωσης. Εξετάζει την ικανότητα ασφαλούς και ολοκληρωμένης κατάπωσης υγρών και τροφών και αξιολογεί την ανατομία και φυσιολογία του μηχανισμού κατάπωσης σε πραγματικό χρόνο. Ο ακτινολογικός έλεγχος για την εξέταση της κατάπωσης γινόταν από τις αρχές του 1900, δεν είναι μια καινούργια εξέταση. Το 1930 η δημιουργία της φλουοροσκόπησης επέτρεψε την αξιολόγηση της κίνησης στη στοματική κοιλότητα, στο φάριγγα και στον εσωφάγο κατά την κατάπωση. Η πρώτη που περιέγραψε τον ακτινοσκοπικό έλεγχο με τη σημερινή του μορφή ήταν η Λόγκεμεν το 1983. Στις μέρες μας, οι εξετάσεις γίνονται με ψηφιακή εγγραφή εικόνας υψηλής ανάλυσης που βοηθάει στην βελτιστοποίηση της αφήνειας των δομών και στην ακριβέστερη διάγνωση. Μας βοηθάει να προσδιορίσουμε τη φυσιολογική και μη ανατομία και φυσιολογία της κατάπωσης, να αξιολογήσουμε την αρτιότητα του μηχανισμού προστασίας των αραγωγών πριν, κατά, αλλά και μετά την κατάπωση, να εντοπίσουμε την αιτία της συσρόφησης, να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των αλλαγών θέσης, των μανουβρών, τις αλλαγές στη σύσταση του βλωμού και την εισιτηριακή ενίσχυση για τη βελτίωση της κατάπωσης και της ασφάλειας του αραγωγού. Να δώσουμε συστάσεις για την καλύτερη και ασφαλέστερη δίαιτα και ενυδάτωση, να αποφανθούμε για τις καλύτερες κατάλληλες θεραπευτικές τεχνικές, εδώ μπαίνω κι εγώ ως λογοθεραπεύτρια, και να πάρουμε πληροφορίες για να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τον ασθενή, τους συγγενείς αλλά και τους συνεργάτες μας. Πότε πρέπει να γίνεται? Όταν υπάρχουν σημάδια φαρυγικής δυσκολίας και μειωμένης προστασίας του αραγωγού κατά τη διάρκεια της κλινικής αξιολόγησης. Όταν υποπτευόμαστε, όχι μόνο άμα υπάρχουν σημάδια, αλλά άμα υπάρχει και υποψία φαρυγικής δυσφαγίας. Όταν έχουμε ανεξήγητο χάσιμο βάρους. Για να απορρίψουμε την υποψία εισρόφησης φαγητού, όταν έχουμε επαναλαμβανόμενες πνευμονολογικές λοιμώξεις, χρόνιο βήχα ή βραχνάδα. Και όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε τον βαθμό και τον λόγο ύπαρξης της εισρόφησης. Επίσης, όταν είναι απαραίτητο ένα σημείο αναφοράς, ένα baseline της φυσιολογίας της κατάπωσης για τον προσδιορισμό της πρόγνωσης πριν την έναρξη των θεραπείων, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, αλλά και μετά. Όταν ο ασθενής θεωρείται υποψήφιος για αποκατάσταση της κατάπωσης και συγκεκριμένες πληροφορίες χρειάζονται για τη διαχείριση της θεραπείας του. Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος, όπως και ο ενδοσκοπικός, είναι η ακτινογραφία της κατάπωσης. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει όχι τόσο πολύ ότι εισρωφά ο ασθενής, αλλά το λόγο που εισρωφά για να μπορέσουμε να έρθουμε σε δεύτερη φάση ως θεραπευτές, ως λογοθεραπευτές και να αποκαταστήσουμε. Και αυτή, αλλά και όλες οι εξετάσεις, πρέπει να γίνεται μόνο αν αλλάξει κάτι στην αγωγή μας από τα αποτελέσματα της εξέτασης. Αντενδείξεις. Μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Άμα κοιμάται ο ασθενής, αποκλείεται να φάει. Άμα δεν είναι συνεργάσιμη. Υπέρβαρη. Τα μηχανήματα σηκώνουν μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό κιλών. Άμα είναι ιατρικά ασθενή, ασταθής. Ασθενείς που έχουν πάρει πολλή ακτινοβολία λόγω προηγουμένων εξετάσεων, ο ακτινοσκοπικός προφανώς χρησιμοποιεί ακτινοβολία και άμα έχουν αλλεργία στο βάριο ή άλλη σκιαγραφική ουσία. Κυρίως κοιτάζουμε για το βάριο, γιατί περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε βάριο. Η ομάδα. Η ομάδα είναι ο ασθενής, προφανώς, ο λογοθεραπευτής, ο ακτινολόγος και ο τεχνολόγος. Προετοιμασία για την εξέταση. Βασικά, ενημερώνουμε τον ασθενή για το τι θα συμβεί και γιατί γίνεται η εξέταση. Δεν χρειάζεται να είναι νηστικός ο ασθενής και διαλέγουμε το σκιαγραφικό που αρμόζει στην κάθε περίπτωση. Το βάριο δεν χρησιμοποιείται όταν υπάρχει υποψία για διάτρηση και η γασογραφίνη δεν χρησιμοποιείται όταν υπάρχει υποψία για εισρόφηση.
Για να τοποθετήσουμε τον ασθενή στην ηλεκτρονολογική σουίτα, τον τοποθετούμε όσο πιο κοντά σε 90 μοίρες μπορούμε, που είναι η καθιστή θέση, γιατί σε αυτή και τρώμε. Εστιάζουμε από τα χείλη μέχρι τον κρυκοφαρυγικό σφιχτήρα και τοποθετούμε τους ώμους όσο πιο χαμηλά μπορούμε για να μην σκιάζουν τον φάρυγγα λάρυγγα. Ενθαρρύνουμε τον ασθενή να βήξει ή να φτύσει αν χρειάζεται, αν έχει κάποιες εκκρίσεις. Παίρνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ακτινοβολία και αν είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης αφήνουμε τον ασθενή να πάρει μόνος του το φαγητό ή το υγρό, που είναι και η πιο φυσιολογική οδός, παρά να το δίνουμε εμείς. Τώρα, άμα ο ασθενής έχει τραχειοστομία, τότε θα πρέπει να έχει κάνει αναρρόφηση και από το στόμα και από τη τραχεία πριν την εξέταση. Το καφ είναι καλό να είναι ξεφούσκωτο. Οπότε η αναρρόφηση πρέπει να γίνει και με ξεφούσκωτο το καφ. Γιατί όπως μας είπε και η κυρία Φέτα νωρίτερα, το καφ μπορεί να ενοχλήσει στη διάρκεια της κατάπωσης και η σωστή οδή του αέρα είναι η πιο φυσιολογικός τρόπος αναπνοής. Κάθε εξέταση εξατομικεύεται, οπότε μπορεί να πάρουμε λήψεις με καφ και χωρίς το καφ ή ανάλογα το τι χρειάζεται ο κάθε ασθενής. Λήψεις. Έχουμε πλάγια λήψη και πλάγια λήψη και προσιοπίσια λήψη. Στη πλάγια λήψη δείχνει τον ασθενή στο προφίλ. Μπορείς να δεις τον ασθενή να δέχεται το βλωμό και να τον επεξεργάζεται με τη γλώσσα και τα χείλια. Μπορείς να δεις την κίνηση της μαλθακής υπερώας, η λαρυγγική ανύψωση και η κίνηση της επιγλωτίδας, που εδώ φαίνονται ξεκάθαρα. Έχει καλύτερη λήψη κάποιας εισρώφησης και φαίνεται και το άνοιγμα του κρυκοφαρυγγικού σφιχτήρα. Η ακτινοσκόπηση είναι δύο διαστάσεων. Άρα δεν μπορούμε πάντα στην πλάγια λήψη να καταλάβουμε άμα η κίνηση του οπίσης του φαρυγγικού τυχώματος είναι αδύναμη από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά και από ποια πλευρά κατακρατούνται τα υπολείμματα. Έτσι έχουμε και την πρόστια οπίσθια λήψη, όπου ο ασθενής κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα. Είναι καλή εξέταση της μάσησης, συμμετρικότητας και κίνησης των υπολειμμάτων του βλωμού και μπορούμε να δούμε και την κινητικότητα των φωνητικών χορδών. Τι δίνουμε. Συνήθως δίνουμε δύο καταπώσεις από το κάθε βλωμό. Δίνουμε υγρά, παχύρευστα υγρά, το νέκταρ που είναι σαν ζωμός, σαν ντοματοχυμός και σε σύσταση μέλι που είναι σαν το μέλι σε φυσιολογική σε θερμοκρασία δωματίου. Δίνουμε κρέμα και δίνουμε κάποια μαλακή τροφή ώστε να δούμε και τη μάσηση. Όλες αυτές οι τροφές και τα υγρά αναμειγνύονται με βάριο. Με τι ξεκινάμε? Συνήθως ξεκινάμε με μικρή ποσότητα υγρού βλωμού, γιατί οι ασθενείς είναι συνήθως άρρωστοι και μεγάλες ποσότητες βαρίου, περισσότερο από ένα κουταλάκι, μπορεί να οδηγήσει σε βαρές επιπλοκές. Εδώ έχουμε και την αντίθεση με το βαριούχο γεύμα, όπου η εστίαση είναι κυρίως ο ισοφάγος και το στομάχι και δίνει μεγάλη ποσότητα βαρίου, που άμα ο ασθενής ισροφά είναι θέμα, γιατί έχει προηγηθεί η τραχεία και φεύγει προς τα πνευμόνια. Το υγρό δεν φράζει τον αεραγωγό και υπάρχουν ενδείξεις ότι η πνευμονία είναι μικρότερη από υγρά παρά από κρεμμόδι φαγητά. Τι κοιτάζουμε κατά την εξέταση? Κοιτάζουμε την ανατομία του στοματοφάρυγγα. Στο στοματικό στάδιο κοιτάζουμε το στοματικό χρόνο προετοιμασίας, άμα τον παίρνει πάρα πολύ χρόνο να μασίσει και να προωθήσει τον στο βλωμό προς το φάρυγγα, την κίνηση των χειλιών, άμα κλείνει το στόμα ή άμα φεύγει ο βλωμός από τα χείλη, της ιαγώνας, της γλώσσας, άμα μπορεί να κινηθεί. Κοιτάζουμε υπολείμματα μετά την κατάπωση στο στόμα και με τη μεταφορά του βλωμού, πόσο χρόνο χρειάζεται, όπως είπαμε, τρόπο κίνησης της γλώσσας. Ο χρόνος φαρυγγικής κατάπωσης, δηλαδή άμα μείνει πάρα πολλή ώρα στο φάρυγγα μέχρι να ξεκινήσει, μέχρι να γίνει η ανύψωση του φάρυγγα, δεν ξεχνάμε ότι όσο δεν καταπίνουμε, αναπνέουμε. Οπότε ό,τι βρίσκεται μέσα στον φάρυγγα, πάρα πολύ εύκολα όσο αναπνέουμε μπορούμε να το τραβήξουμε μέσα στα πνευμόνια. Κοιτάζουμε για υπολείμματα στα γλωσσοεπιγλωτιδικά βοθρία, στους απειοειδείς κόλπους, απειοειδείς γλωσσοεπιγλωτιδικά, στο πίστιο φαρυγγικό τείχωμα.
Κοιτάζουμε και την κίνηση της Μαλθακής Υπερός και το σφράγισμα της Ρηνικής Κοιλότητας. Προφανώς κοιτάζουμε και για ισρόφηση ή δίσδυση. Εδώ θέλω να θυμίσω ότι η ισρόφηση είναι όταν η τροφή, το υγρό, προωθηθεί στη τραχεία κάτω από το επίπεδο των γνήσιων φωνητικών χορδών. Η ισρόφηση φαίνεται σαν ένας κάθετος χήμαρος. Αντίθετα, η δίσδυση είναι όταν η τροφή, το υγρό, προωθηθεί προς τη τραχεία, αλλά φτάσει πάνω από τις φωνητικές χορδές και η δίσδυση φαίνεται σαν ένα οριζόντιο σχέδιο. Θα επιμείνω εδώ πέρα ότι όταν δούμε ισρόφηση, η εξέταση δεν σταματάει. Κάνουμε την εξέταση για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Πρέπει να αξιολογήσουμε το λόγο που έγινε η ισρόφηση, για να μπορέσουμε ως λογοθεραπευτές να έρθουμε και να αποκαταστήσουμε. Οπότε κοιτάζουμε γιατί συνέβη πριν την κατάποση, λόγω μειωμένου στοματικού έλεγχου ίσως, με την πρώη μειοπίστη απώλεια, όπως είπε και η κυρία Παταρίδου με ένα παράδειγμα, καθυστερημένη έναρξη κατάποσης, κατά τη διάρκεια μπορεί να έχουμε μειωμένη λαρυγική σύγκληση, μετά την κατάποση λόγω υπολοιμάτων εξαιτίας της μειωμένης φαρυγικής σύσπασης ή λόγω κρυκοφαρυγικής δυσλειτουργίας, δεν ανοίγει ο κρυκοφαρυγικός για να περάσει ο βλωμός. Κοιτάζουμε πώς αντέδρασε στην ισρόφηση. Έβηξε, υπήρχε αίσθηση ότι έκανε ισρόφηση, ο βήχας ήταν άμεσος ή με καθυστέρηση. Μπόρεσε να απομακρύνει την ισρόφηση με το βήχα του. Αποτελεσματικότητα κατάπωσης με διαφορετικές υφές. Διαφορετικά καταπίνουμε έναν υγρό βλωμό, διαφορετικά μία κρέμα, διαφορετικά ένα μασιτό βλωμό. Αξιολογούμε παρουσίαση τροφής με εναλλακτικές μεθόδους. Το κουτάλι, το ποτήρι, το καλαμάκι. Πάλι υπάρχει διαφορά στον τρόπο που διαχειριζόμαστε την κατάποση και αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των αντισταθμιστικών τεχνικών και μανουβρών. Επίσης, ο ακτινοσκοπικός, σε αντίθεση με τον ενδοσκοπικό, μπορεί να κατέβει μέχρι και τον ισοφάγο. Δεν είναι εξέταση του ισοφάγου, είναι ένας αδρός έλεγχος, αλλά μπορούμε να δούμε άμα υπάρχουν στενώσεις, άμα υπάρχει ασυνήθις κινητικότητα, όπως η αχαλασία, όπως μας είπε ο κύριος Νταλιάνας, παλινδρόμηση, νεόπλασμα, κάποιο νεόπλασμα. Και πάντοτε ότι το βάριο έχει καταλήξει στο στομάχι. Τερματίζουμε την εξέταση όταν υπάρχει απόφραξη αεραγωγού, αλλαργόσπασμος, βροχόσπασμος, ισρόφηση όξινου υλικού, όταν δεν υπάρχει καμία λαρυγική προστασία και όταν υπάρχει ένδειξη τραχιοϊσοφαγικού συρυγγίου με υλικό να πηγαίνει κατευθείαν στη τραχεία. Πλεονεκτήματα. Προσφέρει εικόνα του στοματικού, του φαρυγικού και του σοφαγικού σταδίου της κατάποσης. Παρουσιάζει λοιπόν μια ολοκληρωμένη εικόνα όλης της κατάποσης. Μπορεί να αξιολογηθεί η διάρκεια κάθε σταδίου. Η εξέταση μας δίνει πληροφορίες για την ασφάλεια διαφορετικών φαγητών και υγρών, παχυρευστότητας, καθώς και την ικανότητα του ασθενή να χρησιμοποιήσει αντισταθμιστικές τεχνικές ή μανούβρες. Και η εικόνα είναι καταγεγραμμένη και μπορεί να μελετηθεί και να συγκριθεί με καινούρια. Μειονεκτήματα, η εξέταση χρησιμοποιεί ακτινοβολία. Το βάριο μπορεί να αλλάξει τη γεύση και να αλλοιώσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται κάποιος τον βλωμό. Μας δίνει μια στιγμή στον χρόνο και δεν λαμβάνει πάντα υπόψη την κούραση και τον χρόνο που μπορεί να χρειαστεί κάποιος για να ολοκληρώσει το φαγητό του. Εξετάζει την κίνηση, αλλά δεν μας δίνει πληροφορίες για την αισθητικότητα του στοματοφαρυγικού μηχανισμού και δυστυχώς δεν υπάρχουν πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα που γίνεται η εξέταση. Όσο πάει, προχωράει, γίνονται όλο και περισσότερα. Εδώ βλέπουμε έναν ασθενή. Ο αφιένας, τέλος πάντων, ποντιλική στήλη, το στόμα, δόντια, αυτή εδώ πέρα είναι η επιγλωτίδα, καταπίνει μια κρέμα, από εδώ φεύγει, το βάζουμε στο στόμα, τον λειτουργεί και τέλειωσε το βίντεο, θα δούμε το επόμενο. Εδώ μασάει. Όχι, το πάτησα πάλι, δεν ξέρω. Βλέπουμε την κρέμα, δεν μας πειράζει. Βλέπουμε η μαλθακή υπερώα φράζει τη ρηνική πάνω όταν γίνεται η κατάποση. Ανυψώνεται εδώ ο λάρυγκας, κατεβαίνει η επιγλωτίδα για να φράξει την τραχεία και για να περάσει ο βλωμός στον ισοφάγο. Εδώ πλέον είναι το μασιτό το φαγητό. Βλέπουμε ανοιγοκλίνει το στόμα για να μπορέσει να μασίσει, να λιώσει την τροφή και σιγά σιγά φεύγει, βλέπουμε ότι φεύγει στον ισοφάγο. Αυτά είναι ψηλοφυσιολογικές καταπώσεις.
Τώρα, ένας άντρας, πολύ γρήγορα, ένας άντρας 45 ετών, αγκιακό-αγκιακό, ρινογαστρικό σωλήνα και τραχειοστομία. Ο ρινογαστρικός, η τραχειοστομία. Η τραχειοστομία είναι πολύ πιο κάτω από τις φωνητικές χορδές, οπότε θυμόμαστε ότι και καφ να έχει, άμα έχει φτάσει στη τραχειοστομία, ο ασθενής έχει οπωσδήποτε ισροφήσει, θεωρείται ισρόφηση. Άμα παρατηρήσετε εδώ, έρχεται ο βλωμός, έρχεται και άμα παρατηρήσετε εδώ πέρα θα φύγει λιγάκι και θα μου κάνει εισρώφηση. Να τους. Και πήγε στα πνευμόνια. Εδώ έχουμε έναν άντρα 74 ετών με πνευμονική ίνωση. Δεν έχει πάρα πολύ καλό έλεγχο στο στόμα. Βλέπουμε τα υπολείμματα μετά την κατάποση στα γλωσσοεπιγλωτικά αλλά και στους απειδείς. Ένας 89 με Parkinson. Πάλι αφήνουν αρκετά υπολείμματα στα γλωσσοεπιγλωτικά που σε επόμενη φάση, επειδή αναπνέουμε, θα μπορούσαν να έρθουν και να κάνουν εισρώφηση. Εδώ ένας ογκολογικός ασθενής, άμα παρατηρήσετε την επιγλωτίδα του, είναι διογκωμένη, έχει είδημα και αυτό συμβαίνει μετά από τις ακτινοβολίες πάρα πολλές φορές και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μας δημιουργεί κατά τη διάρκεια της κατάπωσης, γιατί δεν υπάρχει ευκαινησία στην κίνηση. Και εδώ είναι ο κλασικός μας ασθενής που έχουμε δείξει όλοι, να δείξουμε και την ακτινοσκοπική εικόνα, το αγκιακό εγκεφαλικό. Θα δείτε ότι δεν ανοίγει τον κρυκοφαρυγικό σφιχτήρα, αλλά συγχρόνως δεν κάνει και καλή ανύψωση. Οπότε προσπαθεί ο άνθρωπος να καταπιεί, έκανε μια εισρώφηση εδώ πέρα, θα ξαναεπιστρέψει, βήχει, γιατί όπως είπαμε έχει καταπληκτικό βήχα. Προσπαθώ να... θεωρητικά... Τέλος πάντων, βλέπετε ότι γενικά δεν ανοίγει ο κρυκοφαρυγικός και γι' αυτό δεν μπορεί να προωθεί στο βλωμό. Σε αυτόν, πέρα από όλες τις ασκήσεις που έχουμε κάνει για την ενδυνάμωση της λαρυγγικής ανύψωσης, έχουμε δώσει και φαρμακευτική φάρμακο για να χαλαρώσει ο κρυκοφαρυγικός σφυκτήρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννίκα για την εξαιρετική παρουσίασή της και θέλω πραγματικά έτσι να τονίσουμε ότι σε αυτή την αξιολόγηση της δυσφαγίας αυτό το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σήμερα είναι ότι αυτές οι δύο μέθοδοι, η ενδοσκοπική αξιολόγηση της κατάποσης και η βίντεο ακτινοσκόπηση, δεν αναιρούν η μία την άλλη. Συνεργάζονται και το ιδανικό είναι σε πολλά περιστατικά που ιδιαίτερα είναι και γκρίζα ζώνη, να γίνονται οπωσδήποτε και οι δύο. Ο λόγος, είπαμε, που η ενδοσκοπική αξιολόγηση γίνεται πολύ πιο επαναλαμβανόμενα και συχνότερα, είναι ότι δεν έχει ακτινοβολία. Και γίνεται πιο εύκολα, όχι πιο εύκολα, γίνεται ουσιαστικά επικλίνης ακόμη και κατοίκων. Θέλω όμως το σχόλιο της κυρίας Γιαννίκα εδώ, από τη μακρόχρονη εμπειρία της, για να μας τονίσει ακόμη περισσότερο το πλεονέκτημα, το σαφές, το κυρίαρχο στοιχείο έτσι που κάνει την εξέταση αυτή, τη βιντεοακτινοσκόπηση, να είναι κλειδί στη διάγνωση πολλών ασθενών. Και οι δύο εξετάσεις είναι εξαιρετικές και παίρνουμε πληροφορίες. Άμα είχαμε τη δυνατότητα, το καλύτερο θα ήταν να γίνουν και οι δύο εξετάσεις, γιατί αισθητικότητα με τον ακτινοσκοπικό έλεγχο δεν μπορούμε να δούμε. Ο ακτινοσκοπικός είναι εμένα ο αγαπημένος μου. Μπορούμε να δούμε όλα τα στάδια και γι' αυτό και δεν έχει το ενδοσκόπιο. Αλλά ένα συνδυασμός και μετά μια εξατομίκευση του ασθενού, το τι μπορεί να... ποια εξέταση θα ήταν καλύτερη για αυτόν, βοηθά. Είναι αυτό που κοιτάζουμε, που προτιμάμε. Πάντοτε είναι ανάλογα με τον ασθενή και την κατάσταση που βρίσκουμε εκείνη τη στιγμή.